έκανα πάρα πολλές εκδηλώσεις συναπαντήματα με Τουρκοκύπριους, με Ελληνοκύπριους, με Λατίνους, με Αρμένιους, αγαπητέ μου Χουσέιν. Αλλά η σημερινή ήταν μια ατμόσφαιρα, δεν ξέρω τι είχαμε όλους εμάς. Εγώ εκπροσωπώ πάντοτε την κοινότητα των Μαρονιτών Κύπρου στην παραδοσιακή μουσική, όπως ξέρεις, και δεν ξέρω πώς ήταν αυτό το κλίμα έτσι ζεστό, όμορφο, και τραγούσαμε για μέ και δεν θέλαν να φύγουν ο κόσμος πρώτη φορά. Έχει δύο ώρες, δύο μισή ώρες και δεν είδαμε άτομο να φύγει μέσα. Άρα, τούτα τα πράγματα, η μουσική, όπως λέω πάντοτε, είναι το μεγαλύτερο όπλο στον κόσμο. Μεγαλύτερη δύναμη η μουσική. Ενώνει λαούς, θρησκείες, χρώματα και οτιδήποτε άλλο. Το λέω πάντοτε. Εξάλλου, το είπε και κάποιος σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ που πήγα σε παγκόσμιο φεστιβάλ και προσώπησα την Κύπρο. Λέει, το μεγαλύτερο όπλο της Κύπρου είναι η παραδοσιακή μουσική. Πατάτε πάνω και με φουάστε. Εγώ βλέπω δαμε ότι έρχονταν ο κόσμος πολύ του Κοκύπρη, Τόνι Σολομού να με φιλήσουν. Δεν με ξεράσει. Βλέπω, ας πούμε, τη τηλεόραση. Τόνι Σολομού να σε φιλήσουν. Σαν να ήταν αδέρφια μου, σαν να ήταν και ξέρει, του Κοκύπρη με τον καλύτερο του τρόπο, τα καλύτερα λόγια, σε ακούμε και δουλεύουμε στις τηλεοράσεις και στο πεις ειδικά, παρακολουθούμε το πεις. Και είδαμε πολλές φορές το Τόνι Σολομού των Μαρονιτών να τραγουδά και σηκώνεται τρίχαμα, δηλαδή μου λέω, λόγια που με συγκινούσε. Παρακολουθούμε το πεις και βλέπουμε τον Μαρονίτη και νομίζουμε ένα αδερφό μας. Παρακολουθούμε τον Ελληνοκύπριο και νομίζουμε ένα αδερφό μας. Άρα τούτα ούλα είναι τα μόνα που θα μας φέρουν κοντά. Εμείς αν θα κάνουμε κάτι για να λυθεί το Κυπριακό, για να δείξουμε ότι μπορούμε να συμβιώσουμε μαζί.